Τώρα, νέα στοιχεία για τον Κώστα Πάσαρη αποκαλύπτει απόψε ο Αντένα. Ο διαβόητος κακοποιός απορρίπτει τον εξοδικαστικό συμβιβασμό που προτείνει η κυβέρνηση της Ρουμανίας για την αποζημίωσή του μετά τη δικαίωσή του στο Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο νούμερο ένα καταζητούμενος κακοποιός μετά την απόδρασή του το 2001 ψάχνει καταφύγιο στο Βουκουρέστι. Η ληστεία στο ανταλλακτήριο συναλλάγματος θα σημάνει το τέλος. Οι συνθήκες κράτησης στις φυλακές της Κραϊόβα τα πρώτα χρόνια είναι απάνθρωπες ακόμα και για τον πιο σκληρό κρατούμενο. Ο Κώστας Πάσαρης θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις απαράδεκτες συνθήκες κράτησης των πρώτων χρόνων και θα δικαιωθεί. Αυτά είναι τα έγγραφα που φέρνει στο φως ο Αντένα με την απάντηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, στο οποίο η ρουμανική κυβέρνηση προτείνει έναν εξοδικαστικό συμβιβασμό. Η ρουμανική κυβέρνηση προσφέρεται να αποζημιώσει τον Κωνσταντίνο Πάσαρη με δεδομένη την φιλική διευθέτηση της υπόθεσης με βάση το παρακάτω αίτημα που εκκρεμεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με το ποσό των 13.500 ευρώ για να καλύψει την πρόκληση κάθε ηθικής και υλικής βλάβης. Ο Κωνσταντίνος Πάσαρης δεν δέχτηκε το συμβασμό που του πρότεινε η ρουμανική κυβέρνηση κατόπιν της προσφυγής του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την καταβολή αποζημίωσης 13.500 ευρώ. Και ο λόγος που δεν τον δέχτηκε είναι διότι, όπως λέει ο ίδιος, το θέμα του είναι περισσότερο ηθικό παρά οικονομικό. Ως εκ τούτου το ζητούμενο, εν προκειμένου για τον ίδιο και η επιθυμία του, είναι να τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα του ως κατηγορουμένου. Η δίκη του Κώστα Πάσαρη συνεχίζεται αύριο σε δεύτερο βαθμό με καταθέσεις μαρτύρων για τις δολοφονίες των δύο αστυνομικών στο Γενικό Κρατικό Αθηνών, τη νεαρή γυναίκα από τη Βουλγαρία και τη φαρμακοποιό από την Κυψέλη. Ο ίδιος μέσα από την φυλακή δηλώνει στον Αντένα. Θέλω να με κρίνει η δικαιοσύνη όπως κάθε άλλο κατηγορούμενο και όχι για το όνομά μου. Έχω παραδεχτεί τις πράξεις μου, έχω μετανοήσει και έχω ζητήσει συγγνώμη. Από τότε όμως έχουν περάσει 20 χρόνια. Η ζωή και ο τρόπος σκέψης μου έχει αλλάξει εντελώς. Σε πρώτο βαθμό ο Κώστας Πάσαρης είχε καταδικαστεί σε 4 φορές ισόβια.